είναι δυσκολίες που εμπορευτείς στον πόλο. Ένα τύχημα που ήταν σε λίγο απ' έξω, έχασε την ευκαιρία να πάει στην Αμερική τότε και σήμερα μιλάγαμε για ένα σούπερ επαγγελματία, γιατί ήταν δεινός εκτελεστής, μια μπαλαδόφαση κατά τη δική μου την άποψη. Τι έχετε να πείτε για την ζωή για το σημερινό απόλυμα? Αν δεν πολεμηθεί από τους παράγοντες, άνετα σώματα και μπορεί και να είναι και πιο ψηλά. Βέβαια κάποια λάθη γίνανε, για μένα το μεγάλο λάθος είναι ο καταφέρει, αλλά ο πρόεδρος κάτι ξέρει, παλεύει και η ομάδα θα σωθεί. Πιστεύεις ότι αυτά τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν διαφορά στην αγωνιστική της ταυτότητας? Ναι, τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, τελείως διαφορετική. Βέβαια είχαμε και ένα τερματοφύλακα που ενέπνευε στη δουλειά. Η ομάδα πάλεψε πιο πολύ εξαιρετικά, με αποτέλεσμα να πάρουμε αυτά τα δύο βαθμούς αυτά τα δύο παιχνίδια. Ούτε με τα γέννα, ούτε με τη λάδα. Πες μου τώρα για τη δική σου την ιστορία. Ξεκίνησες, είσαι πήγαν στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα πήγα μόνος μου. Πέτυχα προπονητή του Ζήνα του Κομινόφου. Μετά ήρθε ο Νίκος του Αγαλίνης, μετά ο Γιώργος του Αμάρας του Καλαμένου, στον δεύτερο πατέρα του. Και μετά ήταν ο Παρεξίου Πέτροβιτς.